Τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Πάντως δεν ευνηδιάζομαι, διότι εδώ η κυβέρνηση έχει διαψεύσει, έχει κατηγορήσει το Πολίτικο, έχει κατηγορήσει τους New York Times, έχει κατηγορήσει όλες τις διεθνείς εφημερίδες, το ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή, την Εφημερίδα των Συντακτών και άλλες εφημερίδες δεν θα διαψεύσει και δεν θα. Είναι πλέον συνήθεια ουσιαστικά να προσπαθεί να αρνηθεί την αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Έχουμε ένα σκάνδαλο. Κατά την άποψή μας, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν θα επανέλθω. Τώρα έχουμε ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Αυτό θέλω να αναφέρω. Το σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο τι είναι? Ό,τι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τη διαδικασία του απόρριτου που κρύβονται πίσω από το απόρριτο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησαν οι πρώην διοικητές του ΕΥΠΑ, αλλά το χρησιμοποιεί ο νυν διοικητής του ΕΥΠΑ. Ο νυν και ο κύριο Σκοντολέων. Ο νυν και ο πρώην, όχι οι δύο προηγούμενοι. Ναι. Και δεν το χρησιμοποιούν. Σα διαψεύδουν. Λοιπόν, έμεσα ακούστε, η διαδικασία του απόρριτου, η οποία δεν υπάρχει, όπως λένε όλοι οι συνταγματολόγοι, και δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι έγκριτοι συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν μιλήσει. Μη σταθούμε σε αυτό, κύριε Θεοχαρόπουλο. Δεν υπάρχει απόρριτο στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και στην Εξεταστική. Ναι, αυτό είναι. Αυτό έχει αναφερθεί ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών, ότι έχει καταστραφεί, και αυτό γράφουν σήμερα όλα τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το να καταστρέφονται και να μην υπάρχει λογοδοσία είναι τρομερό για τη δημοκρατία μας. Θέλω να είναι κατανοητό. Δεν είναι θέμα. Δύο χρόνια μετά είναι το πλαίσιο. Δύο χρόνια μετά είναι, κύριε Μαρκόπουλε. Δύο χρόνια μετά είναι, κύριε Μαρκόπουλε. Λάθος κάνει. Δύο χρόνια μετά. Αδιάβαστος χθες. Αφήστε τα αυτά. Δεν διαβάζω τα νόμπελ της Νέας Δημοκρατίας εγώ για να βγω στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, κύριε Μαρκόπουλε, χθες απειλήσατε χθες τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Δικαιωμάτων. Θα τα πούμε μετά. Του είπατε θα τα πούμε μετά. Σήμερα θα ρωτήσω. Θα τον ρωτήσω. Τι λέτε, fake news? Του είπατε θα τα πούμε μετά. Fake news για τον Τσαρκαρίδη. Το οποίο δημοσίευμα λέει για τον συνάδελφο Τσαρκαρίδη. Ότι έδωσε απόρριτο έγγραφο τη ΕΥΠ. Ψέματα, ψέματα. Όλοι οι διεθνείς εφημερίδες. Οι διεθνείς εφημερίδες. Με καλείτε. Για το δικαίωμά μου σήμερα να ρωτήσω. Όλα τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων. Για το δικαίωμά μου να ρωτήσω τον κύριο Ράμο. Θα τα πούμε μετά. Είναι απειλή, κύριε Μαρκόπουλε. Είστε ψεύτης, κύριε Ράμο. Απειλήσατε. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα. Εμείς δεν σας απειλούμε. Εμείς λέμε ότι το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία θα κυριαρχήσει. Στη χώρα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Επειδή έχετε. Για μια διαδικασία που δεν ήσασταν καν μέσα. Είστε πολιτικοί απατεώνες. Εσείς είσαστε απατεώνες. Εκτρέπετε το σύστημα της χώρας. Είστε απατεώνες επειδή ψεύδεστε. Έχουμε δημοκρατία. Είστε λογοδοσία. Θα λογοδοτήσετε. Για αυτά που κάνετε, θα λογοδοτήσετε. Δυστυχώς δεν σας ακούει κανείς. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει βουλή. Υπάρχει βουλή. Υπάρχει βουλή. Κύριε Μαρκόπουλε, το δικαίωμά μου να ρωτήσω. Δεν θα απειλείτε. Δεν θα απειλείτε. Τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών. Δεν θα απειλείτε κανένα. Και θα συγκαλέσετε. Θα συγκαλέσετε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θα συγκαλέσετε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θα συγκαλέσετε. Θα συγκαλέσετε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Συγγνώμη, αλλά δεν σεβόμαστε τον κόσμο αυτή την ώρα. Μα με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να εγκαλούμε για κάτι το οποίο όμως είναι δικαίωμά μου. Συγγνώμη. Μπορείτε να το πείτε πιο ήρεμα για να ακούει και ο κόσμος. Εδώ λέγονται δεν ψέματα εις βάρος μου. Συγγνώμη. Αν θέλετε να το λύσετε μεταξύ σας, να βγείτε έξω. Για κάτι για το οποίο ο κ. Στοχαρόπουλος δεν ήταν καν στη διαδικασία, λοιπόν, και δεν ξέρει πώς υπόθηκε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Βγάλετε διάψευση στους όλους. Στοχαρόπουλε, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σιγά μην ασχολούμαι τώρα με τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Θέλετε να κάνετε εσείς την εκπομπή? Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Θεοχαρόπουλο που ρωτάει και όλος ο κόσμος. Μόνο επί Νέας Δημοκρατίας γίνονται οι παρακολουθήσεις, γιατί έχετε σηκώσει η αντιπολίτευση. Καλώς, εγώ θα πω, πρέπει να ξέρουμε γιατί. Αλλά μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, εσείς, δηλαδή η δική σας κυβέρνηση δεν παρακολουθούσε κανέναν. Τώρα, αυτό το ερώτημα που κάνετε είναι πραγματικά χρήσιμο δημοσιογραφικά για το εξής. Όχι, θα σας το λέω για το εξής. Η ΕΥΠ είναι δεδομένο ότι είναι η δουλειά της πάντοτε, αυτό εννοείται, διαχρονικά, δεν είναι μόνο είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, να τον παρακολουθήσουν. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πρωτοφανές. Ποιο δηλαδή? Ότι αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι μάλιστα, και οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας, οι οποίοι μάλιστα πολιτικοί αντίπαλοι και δημοσιογράφοι, όπως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε λίγο, σε σχέση με το Predator, και το οποίο θέλω να το τονίσω εδώ. Για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι ταυτοχρόνως επιχειρήθηκε από την ΕΥΠ
και από ένα παράνομο λογισμικό το Predator, τόσο στον κύριο Ντουλάκη, όσο και στον κύριο Κουκάκη, ενώ στον κύριο Σπίρτζη ήταν μόνο για το Predator. Αν πιστεύει κάποιο που μα παρακολουθεί, αν πιστεύει, δηλαδή δεν μπορεί να κοροϊδεύω τον κόσμο στα μούτρα έτσι, ότι την ίδια μέρα έρχεται από το Predator και παρακολουθείται και από την ΑΕΠ και ξεκινάει, τόσο στον κύριο Ντουλάκη, τόσο και στον κύριο Κουκάκη. Και αυτά είναι άσχετα συστήματα μεταξύ του. Όχι, αλλά η πολιτική μου εκτίμηση, η εκτίμηση είναι ότι είναι. Ο κόσμο κρίνει. Ο κόσμο κρίνει είναι ότι είναι ενιαίο κέντρο. Ενιαίο κέντρο που τα συντονίζει όλα αυτά. Είναι δυνατόν ο σύντροφος να παρακολουθεί σύντροφο, για πέστε. Με ρωτήσατε αν έχει αποδειχθεί για τον Predator. Έχει αποδειχθεί, Αλέξης, να παρακολουθεί. Έχει αποδειχθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Χώνε και ρίξατε. Μεταξύ σας παρακολουθήστε. Έχετε μεγάλη ταραχή σήμερα, κύριε Αντρόπη. Γιατί αποκαθακοποκαλυφθούν οι αλήθειες. Θα έρθει και προανακριτική επιτροπή. Θα έρθει σε επόμενη κυβέρνηση. Αλλά να κλείσουμε αυτό το ερώτημα. Έχει αποδειχθεί ότι το Predator ήταν στο κινητό του κύριου Αντρουλάκη. Επιχειρήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Όχι από κάποιον. Από το Ευρωκοινοβούλιο. Και στον κύριο Κουκάκη από τον Καναδά. Πολύ καλά ότι ένας πολιτικός ή ένα πρόσωπο που είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος δεν παρακολουθείται μόνο από την ΑΕΠ. Παρακολουθείται και από άλλα κέντρα. Τώρα, μια που το λέτε αυτό, γιατί ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος ο κύριος Αντρουλάκης. Είναι εγκληματίας ή ήταν πρόσωπο εθνικής ασφαλείας. Είναι εσωκομματικές εκλογές. Άρα η πολιτική μας εκτίμηση και η δημοσιογραφική σας εκτίμηση είναι ότι παρακολουθούσε η ΑΕΠ υπό τον κύριο Μητσοτάκη πολιτικό αρχηγό για να επέμβει στο κόμμα του. Και άλλους πολιτικούς παρακολουθούσε. Και όχι, όχι. Και άλλους πολιτικούς. Ο κύριος Πιτσιόρδας. Αυτή είναι τώρα αυτό. Μπορούμε να μείνουμε και να μην αποκαλυφθούν όλα αυτά. Μπορούμε να μείνουμε και να μην αποκαλυφθούν όλα αυτά. Αφήστε τους φτηνούς αντιπερισπασμούς. Αφήστε τους φτηνούς αντιπερισπασμούς. Να κάνατε εξεταστική αν θέλατε. Τρία χρόνια είχατε. Κύριε Θεοχαρακάλα. Αλέξη, γιατί με παρακολουθήσε, έλεγε ο Πιτσιόρδας. Κάντε όλα στο φως. Εξεταστική. Κυβέρνηση χώρια. Τώρα το θυμηθήκατε. Ψάχνατε τον Παρουφάκη, ψάχνατε τον Κοζιά, ψάχνατε τον Βαλαβάνη, ψάχνατε τον Πιτσιόρλα. Σας παρακαλώ. Το Λαφαζάνη, Κωνσταντινίδη. Επειδή ξέρω ότι και εσείς ήταν.